Καλώς τους. 180 πρόσφυγες από τη Συρία, τα 80 εξ αυτών παιδάκια στις 11 Μάρτη στην όμορφη και ακριτική Κόνιτσα. Το ταξίδι τους ήταν Συρία, Τουρκία, Λέρος, Πειραιάς και Κόνιτσα. Ήταν από τους τυχερούς σε πολλά εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε να πω, διότι κατά το διάβα τους είχαν ταλαιπωρηθεί λίγο, από τη Λέρο ήρθαν σχεδόν πάρα πολύ σύντομα στον Πειραιά και από εκεί εντός 24 ωρών στην Κόνιτσα. Καλώς τους λοιπόν με ένα ποτήρι νερό, όπως απαιτεί η ελληνική παράδοση, για να δώσει την πρώτη ανάσα στον ξένο που βρέθηκε στην πόρτα του. Για να τον κάνει να νιώσει καλοδεχούμενος, αλλά συνάμα να δώσει και το χρόνο στο σπιτονοικοκύρι να ετοιμάσει τη φιλοξενία του. Τη φιλοξενία, ιερός, ο θεσμός της, τόσο στον προγονικό μας πολιτισμό όσο και σήμερα. Σε ένα σημείο στην Οδύσσια, στην πρώτη ραψοδία, όταν ο Τηλέμαχος εντοπίζει έναν ξένο να μένει έξω από το σπίτι του, το φέρει πολύ βαρέως και βγαίνει έξω να την καλέσει αναφέροντάς του. «Ξένε μου, γεια! Θα έρθει στο σπίτι μας να σε φιλοκορέψω, χορταίνοντας αν θες, μολόγα μας σαν πια σε φέρνει ανάγκη». Μια κόρη τότε τρέχοντας φέρνει νερό σε στάμνα και ο μπρος του άπλωσε τραπέζι. Αυτό ακριβώς έκανε και ο ελληνικός λαός με τους χιλιάδες καταβρεγμένους πρόσφυγες που πέρασαν τα σύνορα της χώρας μας τον τελευταίο χρόνο. Είναι όμως πλέον αρκετό. Το νερό το προσφέραμε. Σύμφωνα όμως με την αναφορά στην Οδύσσια, ακολουθεί το στρωμένο τραπέζι, τα καθαρά ρούχα και το κρεβάτι για να ξεκουραστεί ο ξένος. Χρειάζονται χρόνο να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που τους συνέβη, να αξιολογήσουν, να πάρουν αποφάσεις ζωής για αυτούς και τα παιδιά τους. Θα κάνουν υπομονή να γυρίσουν πίσω σε μια ρημαγμένη πατρίδα να χτίσουν σπίτι από την αρχή ή θα αναζητήσουν νέα αρχή εδώ ή σε κάποιον άλλο προορισμό. Αποφάσεις εξαιρετικά δύσκολες, αποφάσεις ζωής. Όποια και αν είναι όμως η απόφασή τους, εμείς πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την έως σήμερα βοήθειά μας. Η χώρα μας έκανε ό,τι μπορούσε. Πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούσε εξαιτίας των δυσκολιών αλλά και αδυναμιών μας. Από εδώ και πέρα όμως έχουμε περάσει σε μία δεύτερη φάση και το νερό πια από μόνο του δεν είναι αρκετό. Μεγάλο μέρος της ευθύνης για την επιτυχή έκβαση από εδώ και πέρα της διαχείρισης του προσφυγικού θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Από η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κατέγραψαν τις δυσκολίες και τις αδυναμίες εδώ και καιρό, αρκετό καιρό και δαπανώντας και μεγάλα ποσά. Ήρθε η ώρα όμως όλοι να συμβάλλουν έμπρακτα στη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Και σε αυτό το σημείο εγκυμονούν αρκετοί κίνδυνοι και χρειάζεται προσοχή. Ποιος θα έχει το πρόσταγμα, το συντονισμό και τον έλεγχο των παρεμβάσεών τους? Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, κατά την άποψή μου, από την έως σήμερα εμπειρία μου, της μη έγκαιρης απορρόφησης χρημάτων από μεριάς μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όσοι εμπλακόμαστε, ακούμε για εκατομμύρια ευρώ. Ιδέες πολλές και όμορφες, οι περισσότερες όμως εξ αυτών χωρίς σχέδιο υλοποίησης, χωρίς καμία αρχή, μέση και τέλος. Χαρακτηριστικό είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να σας φανεί αστείο που άκουσα στην Κόνιτσα, ότι είμαστε ειδικευμένοι, μπορούμε να κάνουμε ένα beauty σαλόν για τις γυναίκες. Ωραία ιδέα, ένας χώρος για να είναι οι γυναίκες μόνες τους. Όμως οι υποδομές χτίζονται βήμα-βήμα και όχι ατάκτως και ενθουσιωδώς. Πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τη θέρμανση και τη σύντηση και μετά να περάσουμε σε άλλα επίπεδα. Πού είναι λοιπόν όλα αυτά τα ποσά που απαιτούν ταχύτητα και ευελιξία στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε? Έχω την αίσθηση ότι κινδυνεύουν να λιμνάσουν εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών που ακολουθούν ΜΚΟ, οι οποίες προκαλούν έκπληξη. Ακόμα και οι ρυθμοί των όποιων δράσεων, παρεμβάσεων στις οποίες έχουν προβεί είναι εξαιρετικά αργοί. Χρειάζονται φάρμακα, γιατροί, νομικοί, ψυχολόγοι, μεταφραστές, εξοπλισμός, έργα υποδομών από εχθές. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση στο σύνολο της χώρας? Γιατί πρέπει να είναι στο σύνολο της χώρας με μικρές, πολλές και διάσπαρτες δομές σε όλη την επικράτεια. Για να αποφευθεί η εγκαιτοποίηση και ό,τι αυτή συνεπάγεται, όπως είπε και ο Νίκος πριν. 50.000 άνθρωποι είναι αστείο ακόμα και να το συζητάμε το πώς θα ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία ή σύμφωνα με κάποιους άλλους που διαφωνώ φυσικά, πώς θα απορροφηθούν. Κανένας δεν θα απορροφήσει κανέναν. Όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε ισότιμοι πολίτες αυτού του κόσμου. Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε όλοι. Αυτή είναι όμως η διαδρομή, που είναι δύσκολη αλλά συνάμα και όμορφη.
Αρκετά πια με το απλά να δούνε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, να αξιολογήσουν από τη μεριά τους και να καταθέσουν προτάσεις. Οι ανάγκες σε δομές σαν αυτή της Κόνιτσας είναι απολύτως συγκεκριμενοποιημένες και απολύτως αποσαφηλισμένες. Άρα λοιπόν αυτό που απαιτείται είναι να προχωρήσουμε σε δράσεις με μεγάλες ταχύτητες. Να βρουν και αυτοί από τη μεριά τους τις νόμιμες διαδικασίες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που έχει ο προσφυγικός πληθυσμός στην Ελλάδα του 2016. Και όχι τα σχέδια που είχαν στο μυαλό τους από δράσεις σε χώρες του τρίτου κόσμου τα προηγούμενα χρόνια. Να δοθεί ένα τέλος στο στουρθοκαμιλισμό των ισχυρών του κόσμου. Οι προσφυγικές ροές αυξήθηκαν και μάλιστα πάρα πολύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γιατί. Είναι απόρρια των εφαρμοζόμενων πολιτικών δεκαετίες τώρα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και τελευταία μέσω εμπόλεμων σειράξεων που πρέπει να λάβουν τέλος, εάν επιθυμούμε να μπει ένα ουσιαστικό τέλος στις αυξανόμενες προσφυγικές ροές. Κανείς μα κανείς δεν μπαίνει σε μία βάρκα κινδυνεύοντας αυτός και τα παιδιά του αν δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Ας γυρίσουμε λίγο όμως πίσω στις 11 του Μάρτη να σας παρουσιάσω λίγο τι ακριβώς γίνεται στην Κόνιτσα. Από τη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ηπείρου, όραμα και στόχος μου ήταν μία πρόνοια ευέλικτη, χωρίς αγγυλώσεις του παρελθόντος, η οποία θα στρέφεται στον άνθρωπο, όποιο και αν είναι το πρόβλημά του. Στην προσπάθεια λοιπόν αναβάθμισης και επικαιροποίησης των λειτουργιών και παροχών των παρατημάτων μας, διαπιστώσαμε ότι η Μονάδα Προστασίας Παιδιού Κόνιτσας φιλοξενούσε πολύ λίγα παιδιά, τα οποία είχαν βεβαίως ανάγκη αγάπης, μέρημνας και φροντίδας και φυσικά ασφαλούς περιβάλλοντος. Πρακτικά όμως λειτουργούσε σαν ένα απολίθωμα του παρελθόντος και δυστυχώς δεν ήταν η μόνη τέτοια Μονάδα Προστασίας Παιδιού. Ως Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε πάρει πολύ γενναίες αποφάσεις, τις οποίες θα υλοποιούσαμε τέλος του Μάη, αρχές του Ιουνίου. Αφήνοντας βεβαίως σε μια έτσι κενή κατάσταση το μεσοδιάστημα. Διαθέτοντας όμως ως πρόνοια τα απαραίτητα αντανακλαστικά όπως οφείλουν να έχουν όλες οι προνοιακές δομές, θεώρησα όχι απλά σωστό αλλά και επιβεβλημένο από τις συνθήκες και τον έκτακτο χαρακτήρα των γεγονότων να μεταφέρουμε τα λιγοστά παιδιά στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού στην Πογωνιανή Ιωαννίνων και να διατεθεί έτσι το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων μας, ο εξοπλισμός και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην Μονάδα για την φιλοξενία των προσφύγων. Το κοινωνικό και πολιτικό στοίχημα μπροστά μας ήταν τεράστιο, οπότε απαιτούσε γρήγορες και τολμηρές αποφάσεις. Όλα αυτά φυσικά κατόπιν συζητήσεων και συνεννοήσεων με την προϊσταμένη αρχή του οργανισμού μας, η οποία είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Υπουργός η κυρία Θεανό Φωτίου. Η Κόνιτσα λοιπόν ήταν εκεί έτοιμη και περίμενε το σήμα. Δεν υπήρχε κανένας άλλος δρόμος από αυτόν που διαλέξαμε, αν και είχαμε γνώση των δυσκολιών των οποίων θα αντιμετωπίζαμε με το εγχείρημά μας. Αυτήν όμως την πρόνοια επιδιώκουμε από τη μεριά μας, αυτό είναι αυτό που κάνουμε έμπρακτα αυτή τη στιγμή. Και στο σημείο αυτό πάρα πολλοί εξεπλάγησαν με το επίπεδο λειτουργίας της δομής. Και είναι ένα στενάφορο κομμάτι, αν μου επιτρέψετε να σας πω, ότι αποτελεί πλέον έκπληξη σε αρκετούς η κρατική λειτουργία. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας να εκπλήσεται όταν κάτι δουλεύει και μάλιστα καλά. Πολλά θα ήταν αλλιώς σήμερα, αν δομές και φορείς δεν είχαν απαξιωθεί. Δεν είχαν κλείσει βεβαιασμένα, όπως η Παιδόπολη στα Γιάννενα, αν κάποιοι από τη μεριά τους είχαν προνοήσει να θέσουν οραματικούς στόχους, να τροποποιήσουν και να μετεξελίξουν τις παροχές που είχαν. Μάλλον όμως το λουκέτο και η απαξίωση ήταν η εύκολη αλλά και μεθοδευμένη λύση για να εκχωρηθούν κρατικές παροχές στα χέρια ιδιωτικών σχημάτων. Η Μονάδα Προστασίας Παιδιού Κόνιτσας είναι ένα κτίριο το οποίο διαθέτει περίπου 20 πλήρως εξοπλισμένα υπνοδωμάτια. Μία κουζίνα επαγγελματικών προδιαγραφών και μία αίθουσα εστιατορίου ικανή να συντήσει έως και 500 ανθρώπους. Υπάρχουν επίσης άφθονοι βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι δυστυχώς στην παρούσα φάση χρήζουν αποκατάστασης και μετατροπής τους σε χώρους αναψυχής και ενημέρωσης των προσφύγων, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι. Στον ελάχιστο χρόνο των 24 ώρων που είχαμε στη διάθεσή μας για να ετοιμάσουμε τη μονάδα, κάναμε ένα θαύμα. Πολύωρη σκληρή δουλειά συνέδραμαν όλοι, ακόμα και περαστικοί κονιτσιώτες, τους καλούσαμε μέσα, κανείς δεν αρνήθηκε να δώσει τη βοήθειά του εκείνα τα πολύ λίγα 24 ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας.
Ακόμα και χώροι του κτηρίου, τους οποίους είχαμε παραχωρήσει στο Δήμο της Κόνιτσας για να, φιλοξενεί, να στεγάσει μάλλον τη φιλαρμονική του ορχήστρα, μας τους απέδωσε πίσω. Έτσι διαμορφώσαμε άλλους δύο κοιτώνες γυναικών, ο ένας και ανδρών ο άλλος, επίσης θερμενόμενοι και εξοπλισμένοι. Και σε πολύ λίγο χρόνο οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Κόνιτσαν προχώρησαν στην αποκατάσταση της αίθουσας τελετών που είχαμε και στεγάστηκε ξανά σε εκείνο το χώρο του κτηρίου μας η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κρεβατιών, στρωμάτων, ντουλάπες, κομωδίνα, κουβέρτες, τα πάντα, τα οποία ήταν ξεχασμένα στις αποθήκες από τον καιρό της χρήσης του κτηρίου ως δημοτική αστυνομία, για την δημοτική αστυνομία, βγήκαν από τις αποθήκες και ένα κυριολεκτικά με λύση ανθρώπων δούλεψε ασταμάτητα για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στις 10 του Μάρτη, παραμονή δηλαδή της άφηξης των προσφύγων, παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, τοποθετήθηκα, ερωτήθηκα. Το κλίμα ήταν κάτι περισσότερο από καλό. Δεν υπήρξαν ενστάσεις, δεν υπήρξαν απορίες, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις γιατί να έρθουν οι πρόσφυγες εδώ. Και ήρθε η 11η του Μάρτη. Ήρθαν οι πρόσφυγες και δεν θα ξεχάσω ποτέ το σημείο που μία μητέρα με το μόλις 20 ημερών βρέφος της προσπαθούσε να κατεβάσει τα λιγοστά τους αντικείμενα και πήρα το βρέφος στα χέρια μου. Ήταν μία στιγμή εξαιρετικά φορτισμένη. Ένιωθα ότι ήθελα να βγει μια κραυγή από μέσα μου για όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε σε αυτούς τους ανθρώπους. Από την δεύτερη και όλα μέρα ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί μέσω των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας υπηρετούσε ένα νέο παιδί εξαιρετικό ψυχολόγος και ξεκίνησε δράσεις για τα παιδάκια τα μικρά συνεπικουρούμενος από έναν πολύ καλό ψυχολόγο ειδικευμένο σε τέτοια θέματα, από τα Γιάννενα. Ξεκίνησαν δειλά-δειλά στην αίθουσα του εστιατορίου να ζωγραφίζουν, να λένε αστεία, ιστορίες, να εκτονώνονται. Και όλα αυτά χωρίς μεταφραστή. Λίγα αγγλικά, λίγα τουρκικά από το ένα το παιδάκι που έμενε στη μονάδα μας και κατάγεται από την Ξάνθη, αλλά με πάρα πολύ διάθεση και με τη γλώσσα της ψυχής. Ήταν εκπληκτικά τα συμπεράσματα που έβγαλα από τα πρώτα 24 ώρα, μάλλον που βγάλαν και οι δύο ψυχολόγοι, γιατί όλα τα παιδιά ζωγράφησαν με έντονα χρώματα, που έδειχνε μια καλή έως αρκετά καλή ψυχική τους κατάσταση. Ένα σκίτσο θα μου μείνει αλυσμόνητο. Πολλά χρώματα, θάλασσα ήρεμη, μία βάρκα και στην άκρη του σκίτσου το πιτσιρίκι είχε ζωγραφίσει ένα στρωμένο τραπέζι με καρέκλες, δείχνοντάς μας τι ήταν αυτό που προσδοκούσε. Και θέλω να ελπίζω ότι στην Κόνιτσα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση το έχει βρει. Ήτανε κυριολεκτικά μαχαίρι στο κόκαλο η ζωγραφιά του μικρούλη. Ένας κονιτσιώτης δάσκαλος, συνταξιούχος αυτή τη στιγμή, δημοτικός σύμβουλος της πόλης, ερχόταν από τις πρώτες μέρες με βιβλιαράκια της πρώτης δημοτικού. Στην αίθουσα της τραπεζαρίας, με ένα πίνακα. Ήταν αρκετό ακόμα και αυτό. Τα παιδιά τον περίμεναν στον αύριο χώρο της μονάδας με χαρές και φωνές. Η ταχύτητα εκμάθησής τους είναι εκπληκτική. Οι γυμναστές από την πόλη των Ιωαννίνων, ομάδες νέων παιδιών, ορεξάτων, ανοιχτόμυαλων, ερχόντουσαν πάρα πολύ, ιδίως τις πρώτες μέρες, με παιχνίδια, μπάλες, μπλοκ, ήδη δηλαδή για τα παιδάκια. Βοηθούσε και ο καιρός εκείνες τις πρώτες μέρες και κυριολεκτικά ήταν ενθουσιώδες έτσι, το κλίμα που επικρατούσε. Όλοι χαρούμενοι, άλλοι παίζανε στον κήπο μπάλα, άλλοι ρακέτες, ο κόσμος από την πόλη να έρχεται να συμμετέχει στη διαδικασία. Σύλλογοι εργαζομένων από διάφορους φορείς, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων από σχολεία δηλαδή όμορων περιοχών, ιδιώτες, παρήχαν άφθονα είδη διατροφής, ένθησης και ψυχαγωγίας. Το Κέντρο Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με την εκπληκτική οργάνωση που έχει κάνει μας είχε αποστείλει τρόφιμα κατόπιν αιτήματός μας και τώρα θα προχωρήσει και στην παροχή φαρμάκων. Ο Πανελλήνιος Καρδιολογικός Σύλλογος μας απέστειλε επίσης φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής για τις ανάγκες των προσφύγων στο Κέντρο Υγείας της Κόνιτσας. Η Μητρόπολη Ιωαννίνων γάλατα για τα μικρά παιδιά. Οι κονιτσιώτες, στο βαθμό που μπορούσαν, όλοι συνέδραμαν υλικά, με υλικά πράγματα. Από τη μεριά του, ο Δήμος μας έστειλε δημοτικούς υπαλλήλους για να ενισχυθούν οι βάρδιές μας από την επόμενη κιόλας μέρα, γιατί ήταν και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνω ότι η συνεργασία μας με τη Δημοτική Αρχή και το σύνολο δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου είναι όχι απλά καλή, αλλά και υποδειγματική για άλλους Δήμους που εμπλέκονται με δομές φιλοξενίας. Συγκρότησαν ένα διαπαραταξιακό συντονιστικό όργανο για να μπορούμε να είμαστε σε καλύτερη επικοινωνία
και να λύνουμε και τα όποια προβλήματα προέκυπταν, γιατί προέκυπταν και προβλήματα, έτσι, δεν μπορούμε μόνο να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι και εργαζόμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Σιπήρου από άλλες δομές συνέδραμαν ερχόμενοι Παρασκευοσαββατοκύριακα επανειλημμένα στην Κόνιτσα για να μπορούν και οι υπόλοιποι υπηρετούντες υπάλληλοι να παίρνουν τα ρεπό και τις άδειές τους. Από μεριάς μου θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Σίγουρα θα έχω ξεχάσει και κάποιους, αλλά δεν είναι σκόπι μου, γιατί ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που γνώμονάς τους ήταν μόνο το ζεστά απλωμένο αλληλέγγυο χέρι. Σε αυτό το σημείο να κάνω και μία σύντομη αναφορά σε θέματα καθαρά διαχειριστικά. Όσον αφορά τη σύντηση των προσφύγων, τις πρώτες μέρες στηρίχθηκε από τον προϋπολογισμό του Κέντρου Πρόνοιας Ηπείρου. Ακολούθως, μετά από αίτημά μας προς την Εθνική Άμυνα, προμηθευόμασταν τα απαραίτητα υλικά μέσω του τάγματος της Κόνιτσας και η μαγειρική γινόταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ στις εγκαταστάσεις της μονάδας μας ζεστό σπιτικό φαγητό. Ήρθε όμως δυστυχώς και η ώρα που έληξαν οι συμβάσεις των παιδιών που δούλευαν στην κουζίνα μέσω των πενταμήνων και εκεί αντιμετωπίσαμε ένα πολύ ουσιαστικό πρόβλημα. Απευθύνθηκα τότε σε μη κυβερνητική οργάνωση, στην Oxfam, ζητώντας τους να μας ενισχύσουν στη σύντηση των προσφύγων. Ακόμα δεν είχαν τις απαραίτητες διαδικασίες και για 2 εβδομάδες σε πιλωτικό επίπεδο συνεργάστηκαν με μονάδα εστίασης των Ιωαννίνων. Ερχόταν το φαγητό στην Κόνιτσα 3 φορές την ημέρα μαγειρευμένο σε ατομικούς περιέκτες και γινόταν η διανομή, με τη 2η εβδομάδα αφιερωμένη και στη Συριακή κουζίνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η σύντηση πάλι γίνεται μέσω της Oxfam και θα γίνεται μέχρι και τις 16 Ιουνίου και θα δούμε μετά ποιο θα είναι το σχήμα, η πρότασή τους, οι δικές μας προτάσεις και πώς θα το κάνουμε. Γίνεται μέσω μονάδας εστίασης της Κόνιτσας. Ουσιαστικά έχουν προσλάβει έναν εστιάτορα, προμηθεύεται ο ίδιος του ό,τι χρειάζεται για να γίνει η μαγειρική των 180 ανθρώπων εντός της μονάδας, έχει βοηθούς. Και από τη μεριά μου θα ήταν επιθυμητό να συνεχίσει αυτό το μοντέλο. Θα δούμε κατά πόσο αυτό θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη, συμμετέχει έμπρακτα δηλαδή η τοπική κοινωνία και είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του Ραμαζανιού, τροποποιήσαμε το πρόγραμμα της σύντησης των ανθρώπων, ξεκινάνε δηλαδή μετά τη δύση του ηλίου το ένα μεγάλο γεύμα και το επόμενο θα το κρατάνε σε ατομικούς περιέκτες να το καταναλώνουν τις ώρες που θέλουν μέσα στη νύχτα και για την αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, όπως ενημερωθήκαμε, ήθιστε να καταναλώνουν αραβικό ψωμί και χουρμάδες. Στο σημείο αυτό, μια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, Mercy Corps, κάνει τη διανομή από εχθές που έγινε η έναρξη του Ραμαζανιού κάθε πρωί. Τα φέρνει και τα διανέμουν οι υπάλληλοι της μονάδας τις ώρες που θα τα καταναλώσουν οι πρόσφυγες. Όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη, εδώ έχουμε διάφορα ζητούμενα, διότι γίνεται μέσα του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας και των 2 νοσοκομείων της πόλης των Ιωαννίνων και η μεταφορά από το ΕΚΑΒ. Λόγω της υποστελέχωσης τόσο του Κέντρου Υγείας λείπουν σημαντικές ειδικότητες όσο και του ΕΚΑΒ, εκεί η κάλυψή μας δεν είναι σε καλό επίπεδο. Βεβαίως είμαστε τυχεροί ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει και κάτι πολύ έκτακτο. Απευθυνόμενοι σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, έχει εξευρεθεί μια λύση η οποία ξεκινάει από αύριο το πρωί. Οι γιατροί του κόσμου με κινητό κλιμάκιο θα επισκέπτονται τη μονάδα της Κόνιτσας 2 φορές εβδομαδιαία και σε πρώτη φάση με παιδίατρο. Αναμένουμε να κάνουν προσλήψεις από τη μεριά τους και για παθολόγο και για γυναικολόγο γυναίκα. Έχουμε και μία έγκυο. Επίσης, ένα άλλο σημείο στο οποίο έχουν παρέμβει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αφορά την ενημέρωση των προσφύγων σε θέματα προσωπικής υγιεινής όσο και τήρησης κανόνων υγείας στους κοινόχρηστους χώρους της μονάδας, παρέχοντάς τους και υλικά καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής και ήδη τρέχουν κάποια σεμινάρια εδώ και 10 ημέρες. Είμαστε λοιπόν στο κατώφλι της 2ης φάσης και της προσπάθειας ανεξαρτητοποίησης αυτών των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά, η μη κυβερνητική οργάνωση Mercy Corps μας ενημέρωσε ότι εντός των ημερών θα αρχίσει την διανομή Mastercards προς τους πρόσφυγες, οι οποίες θα έχουν χρεωμένο ένα εφάπαξ ποσό, που περιμένω από μεριά τους να μου πούνε το ακριβές νούμερο, το οποίο θα το καταναλώνουν σε αγορές ειδών από την τοπική αγορά και όχι μόνο.
Με το ΔΟΥΙΑ παραταξιακό συντονιστικό όργανο του Δήμου, στη φάση που είμαστε, έχουν γίνει συζητήσεις όσον αφορά την ενασχόληση των προσφύγων τόσο στη φιλαρμονική ορχήστρα, γιατί υπάρχουν και γνώστες μουσικών οργάνων, αλλά και για την παρακολούθηση μαθημάτων αρχαρίων, τη συμμετοχή τους στις δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών. Απομένει δηλαδή απλά να φτιαχτεί το πρόγραμμα παρακολούθησης και να ξεκινήσει η συμμετοχή των προσφύγων. Εντός των ημερών ξεκινάμε προβολές στην ΙΟ σε συνεργασία με δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους, ο κεντρός πλέον το επιτρέπει στον αύριο χώρο μας, και μαζί θα δρούν και θα υπάρχουν και οι εθελοντές της περιοχής. Βραδιές καλοκαιριού με εικόνα και ήχο ανοιχτές σε όλη την πόλη. Όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εχθές είχαν και μία συνέλευση και ενημέρωση διαφόρων εθελοντών εκπαιδευτικών, την οποία δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω γιατί ταξίδευα. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει δίμηνη εθελοντική παρέμβαση διδασκαλίας ελληνικών, ενδεχομένως και αραβικών και αγγλικών, και το πλάνο είναι από ένα σημείο και μετά να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί αποκλειστικά από την Κόνιτσα. Ήδη έχει εντοπιστεί μία κοπέλα φιλόλογος, η οποία είναι ειδικευμένη να διδάσκει την ελληνική γλώσσα ως ξένη και ξεκινάει εντός των ημερών. Στόχος μας είναι τα μαθήματα να μην γίνονται εντός της μονάδας, αλλά σε κάποιον χώρο, ενδεχομένως και σε σχολείο της περιοχής τώρα κατά τη διάρκεια του θέρους, για να είναι, να υπρέχουν τα παιδάκια και τη λαχτάρα να πάνε κάπου, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να νιώσουν και αυτά ότι είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας η οποία τα φιλοξενεί και όχι απλά ένα ξένο σώμα του οποίου του παρέχουμε υπηρεσίες εντός των τυχών. Ευελπιστώ βεβαίως τώρα που έχει παρέλθει και ο απαραίτητος εκείνος χρόνος που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για να ηρεμήσουν, να δραστηριοποιηθούν και οι δικοί τους εκπαιδευτικοί, γιατί υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά τους. Από μεριάς μας αρχικά είχαμε διαμορφώσει ένα μεγάλο χώρο με θρανία, καρέκλες, υλικά για τα παιδάκια, αλλά κανένας δεν είχε τη διάθεση να συμμετάσχει και να ξεκινήσει το πρόγραμμα το οποίο είχαμε φτιάξει. Και κανένας δεν έχει ακόμα αυτή τη διάθεση και από τη μεριά τους μου θέτουν ότι όλο και κάτι περιμένουν. Τι είναι όμως αυτό που περιμένουν? Τις διαδικασίες αιτήσεων ασύλου, επανένωσης οικογενειών που με αγωνία με ρωτάνε πότε θα έρθουν πρόεδρε τα κλιμάκια και στην Κόνιτσα. Και από μεριά μου το μόνο που μπορώ να συστήσω στην παρούσα φάση είναι η υπομονή. Είναι όμως ένα πολύ κομβικό σημείο και η ολοκλήρωσή του θα κρίνει και την περαιτέρω πορεία και το πέρασμα στο τελικό στάδιο που δεν θα είναι άλλο από την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Μας επισκέφτηκαν όλα τα τηλεοπτικά μέσα. Η εντύπωση που είχαν όλοι ήταν για την άβρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Κόνιτσα. Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Πρόσφυγες να ψωνίζουν στην αγορά, να πηγαίνουν για καφέ, ιδίως τα νέα τα παιδιά, να κάθονται σε μονάδες εστίασης της πόλης, να κάνουν εκδρομές στο ποτάμι, να ψαρεύουν στο ποτάμι, να αλλοκαλημερίζονται και καλησπερίζονται με τον τόπιο πληθυσμό, και είναι πραγματικά έτσι. Και έγινε όμορφα και κανείς δεν είπε τι θέλουν αυτοί εδώ. Απέναντίας όλοι άνοιξαν την αγκαλιά τους. Και μάλιστα σε κάποια σημεία που εγώ από τη μεριά μου πρέπει να τηρώ τις διαδικασίες με κάποια αυστηρότητα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, είναι πολλοί εκεί στην τοπική κοινωνία που μου λένε: «Έλα, δεν πειράζει, έχεις δίκιο, αλλά κάντε στο χατήρι». Και είναι τελείως πρωτόγνωρο το κλίμα που επικρατεί. Όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, είναι όμορφα, είναι ενθουσιώδη, άλλαξαν τη μονότονη καθημερινότητα της Κόνιτσας, δεν είναι όμως πλέον αρκετά. Οι λύσεις που πρέπει να δοθούνε δεν βρίσκονται πλέον στις δομές φιλοξενίας, όπου κάποιοι υπεύθυνοι θα μεριμνούν για τη θέρμανση, τη σύντηση, την ένδυση ή την ψυχαγωγία αυτών των ανθρώπων. Οι λύσεις είναι πλέον έξω από αυτές. Και χρειάζεται εγρήγορση για την εφαρμογή προγραμμάτων ενοικίασης ακινήτων, όπως είπε πριν ο Νίκος, οικονομικής ενίσχυσής του και προσπάθεια ένταξής του στην διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Κάποιοι στην Κόνιτσα ήδη μου το είπαν: «Κατερίνα, θέλω δουλειά και ένα δικό μου δωμάτιο, αλλά θέλω πρώτα να ξέρω πού θα μείνω. Δεν έχω έγγραφα, δεν έχω ακόμα τίποτα. Περνάει ο καιρός, άγχος, στεναχώρια, ακόμα και αγανάκτηση, που κινδυνεύει ίσως να γίνει και μη διαχειρίσιμη, εάν αν διατηρηθεί αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη φιλοξενία μας. Πρέπει ο στόχος μας πλέον να είναι ένας. Το καλωσόρισμά μας να γίνει ο αποχαιρετισμός του ξένου. Πώς όμως θα γίνει αυτός ο αποχαιρετισμός και ποιος είναι? Προφανώς και δεν θα είναι απλά ανοίγοντας την πόρτα ή διώχνοντας αυτούς τους ανθρώπους, όπως κάποιος μπορεί κακοπροαίρετα να μείνει σε μια πρώτη ανάγνωση.
Ο αποχαιρετισμός θα έρθει μόνος του και χωρίς τυμπανοκρουσίες, αφού έχουμε πρώτα ξεκουράσει τον ξένο, τον έχουμε αφήσει να ηρεμήσει, τον έχουμε ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, του έχουμε δώσει το δικαίωμα να συνδιαβεί σε απόλυτα αξιοπρεπείς συνθήκες, τον έχουμε εξοπλίσει με όλα τα προαπαιτούμενα για να ξεσταθεί πάλι όρθιος και δυνατός. Τότε θα έρθει ο αποχαιρετισμός και θα μείνει πίσω του μία πολύ ουσιαστική παρακαταθήκη. Μία φιλία ανθρώπων και λαών. Σας ευχαριστώ.